Καλημερούδια! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σήμερα σας έχω ένα βίντεο όπου θα προσπαθήσουμε παρέα να κάνουμε, να δημιουργήσουμε, χωρίς όμως να το έχουμε στην Ελλάδα, το viral βίντεο του TikTok και του Instagram. Δεν ξέρω αν έχετε δει ότι υπάρχει ένα viral δέντρο χριστουγεννιάτικο στο Instagram και στο TikTok, γίνεται χαμός. Καθίστε να προσπαθήσω να σας το δείξω. Το έψαξα πάρα πολύ αυτό το δέντρο να το βρω, αλλά δεν το βρίσκω πουθενά, ούτε σε Ευρώπη αλλά ούτε εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο στην Αμερική, εντάξει τώρα από Αμερική δεν είναι και εύκολο να έρθει. Αυτό εντάξει είναι ένα δέντρο το οποίο έχει και το τηλεχειριστήριο, αλλάζει χρώματα κλπ. Εγώ δεν θέλω να αλλάζει χρώματα, γιατί δεν μου αρέσουν τα πολύχρωμα φωτάκια στα δέντρα. Είναι η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνετε εσείς, δεν το συζητώ αυτό, ούτε καν δεν λέω αυτό. Απλά εμένα δεν μου αρέσει, μου αρέσουν έτσι τα λευκά φωτάκια στο δέντρο. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ομοιόμορφα και επειδή έχει και μια λειτουργία που μένουν σταθερά τα πιο πολλά και υπάρχουν λίγα που αναβοσβήνουν και φαίνεται σαν glitter. Λέω εμείς γιατί να μην το έχουμε εδώ. Και επειδή έψαξα πολύ από τον Αύγουστο το ψάχνω και προσπαθούσα να δω αν μπορώ κάπως να το έχω, είπα όχι, θα το φτιάξω μόνη μου αφού δεν μπορούμε να το βρούμε. Και έχω σκεφτεί έναν τρόπο για να φτιάξουμε το viral video, το viral δέντρο του TikTok μόνη μας. Εδώ θα το προσπαθήσω. Και θα το δούμε παρέα να δούμε αν πέτυχε. Κάτι έχω στο μυαλό μου, θα σας πω. Σήμερα θα πάμε να πάρουμε τα χριστουγεννιάτικα, τα έχω παραγγείλει να μου τα ετοιμάσουν. Και είπα ότι θέλω φέτος να έχουμε θέμα στο σπίτι, στο στολισμό, into the woods. Σήμερα θα σας δείξω μόνο να δούμε αν μπόρεσα να πετύχω τον στολισμό, το φωτισμό του viral δέντρου. Και στο επόμενο βίντεο θα δείτε και το στολισμό, γιατί δεν θα το στολίσουμε σήμερα όλα. Και επειδή είναι Παρασκευή και αύριο θα είναι βίντεο, δεν κατάφερα να τραβήξουμε στην εβδομάδα κάτι άλλο, γιατί έχω από την Κυριακή τον Αλέξανδρο στο σπίτι με κοξάκι. Πάρα πολύ ωραία. Η μισή Ελλάδα έχει κοξάκι. Το ανέβασα στο Instagram και μου στείλατε πάρα πολλές μήνυμα για το κοξάκι. Κάποια παιδάκια το περάσανε και πολύ βαριά από ό,τι ενημερώθηκα. Και είναι αυτό που σας είπα και στο Instagram και το λέω και εδώ, πραγματικά όλες οι ιώσεις που περνιούνται σπίτι είναι καλά, γιατί πέρσι εμείς θα θυμάστε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε το περάσαμε στο σπίτι ωραία και καλά, τώρα είμαστε στη φάση που του έχουν φύγει και τα σπυράκια, γιατί έβγαλε και λίγα σπυράκια, αλλά έβγαλε λίγα γιατί είχαν πάρα πολύ υψηλούς πυρετούς, έφτασε και 40. Εγώ κρατάω καλά, έχω τρελαθεί να πίνω βιταμίνες. Κρατιέμαι ακόμα, γιατί από ό,τι μου ας είπε η παιδίατρος, το κολλάνε και οι μεγάλοι. Το είχα περάσει μικρή, σίγουρα, από ό,τι με ενημέρωσε η μαμά μου, οπότε θέλω να πιστεύω ότι σε περίπτωση που κάτι εμφανίσω τις επόμενες ημέρες, θα έχω κάποια αντισώματα και θα το περάσω λίγο καλύτερα. Αν όχι, εντάξει, θα το παλέψουμε. Τώρα, πριν φύγουμε για να πάμε να πάρουμε τα χριστουγεννιάτικα και να ξεκινήσει το βλογκάκι, θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα που έχουν έρθει, έτσι ένα μικρό haul που έχω πάρει κάποια πράγματα για μένα, για τον Αλέξανδρο. Αλλά και κάτι άλλο που ήρθε, που όσες με ακολουθείτε στο Instagram θα το έχετε δει. Βασικά δεν το έχω δείξει, αλλά καταλάβατε ότι ήρθε. Παιδιά μου, ήρθε το πινακάκι και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Να το πινακάκι. Γιατί δεν το πιστεύω ότι ήρθε. Συγκινούμαι κάθε φορά που το βλέπω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν, δεν θα το είχα και μου κάνατε πραγματικά το καλύτερο δώρο, γιατί πλησιάζουν τώρα σε λίγες ημέρες, έχουμε και τα 11 χρόνια που κλείνει το κανάλι μου στο YouTube και εγώ έχω τα γενέθλιά μου σε λίγες μέρες και νομίζω πως ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να μου κάνετε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πέρα από εσάς να μεταφέρετε τα ευχαριστώ στους φίλους και στους συγγενείς που τους βάλατε να κάνουν subscribe στο κανάλι μου, γιατί μου στείλατε πάρα πολλές ότι κάνατε και από τον άντρα σας και από τις ξεδέρφες σας και από όπου τέλος πάντων μπορούσατε να ζητήσετε κάτι τέτοιο για εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω λόγια. Να σας το φέρω και κοντά, εδώ, να το δείτε. Απίστευτο, εγώ δεν το έχω πιστέψει. Το θέμα είναι ότι το έχω από τη Δευτέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, δεν έχω καταφέρει να το κρεμάσω ακόμα στον τοίχο, γιατί πήγα μόνη μου να το κρεμάσω, γιατί μπορώ να βάλω πρόκα. Αλλά συνειδητοποίησα ότι είναι μπετό όλος ο τοίχος στο γραφείο, από πάνω μέχρι κάτω, τη μια άκρη ως την άλλη, είναι όλο μπετό και δεν γινόταν να βάλω με τίποτα πρόκα, φοβήθηκα ότι θα κάνω και ζημιά. Οπότε το άφησα με το που γύρισε ο μπαμπάς μας από το ταξίδι να μας βοηθήσει να το βάλει εκείνος. Γύρισε αυτές τις μέρες, οπότε τις επόμενες ημέρες πιστεύω ότι το πινακάκι θα κρεμαστεί και θα σας το δείξω και κρεμασμένο στα επόμενα βίντεο. Πάρα πολύ χαρά, πάρα πολύ χαρά. Κάθε φορά που το βλέπω, χαμογελάω τόσο πολύ που πονώ εδώ. Και πέρα από εδώ. Πονάω και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Αλλά όχι από αυτό. Πήγα χθες, παιδιά, και στον ορθοπαιδικό. Είμαι χάλια, είμαι πιασμένη πάρα πολύ άσχημα. Και μου είπε ότι πρέπει να ξεκινήσω γυμναστική.
πια εγώ που βλέπω γυμναστήρια και τρέχω. Δεν αντέχω. Τέλος πάντων, θα το φτιάξουμε και αυτό. Αλλά πρέπει να ξεκινήσω γιατί ο πόνος από την ομοπλάτη και από τον αυχένα μου έχει δημιουργήσει πόνους στους καρπούς, στα δάχτυλα και γενικότερα πονάω και δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου σωστά. Τέλος πάντων, μια μικρή παρένθεση ήταν αυτό. Δεν θέλω να σας φορτώνω με τα αυτά τώρα. Πάμε να σας δείξω και κάποιες αγορές που έκανα. Θα σας δείξω τις αγορές που έκανα για μένα και για τον Αλέξανδρο μαζί, γιατί είναι και για τους δυο μας. Πήρα και τα επόμενα βιβλία του Harry Potter. Έχω ξετρελαθεί με αυτές τις εκδόσεις των βιβλίων του Harry Potter. Είναι απίθανες. Με αυτές τις τέλειες διαδραστικές σελίδες και τις εικονογραφίσεις που έχει μέσα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Μιλάμε για πανέμορφα πράγματα. Έχω πάρει και τον αιχμάλωτο του Ασκαμπάν και πήρα και την κάμερα με τα μυστικά. Γιατί φοβήθηκα ότι θα τα χάσω. Σας έδειξα στο προηγούμενο τη φιλοσοφική λίθο. Και μου είπανε πάρα πολλές κοπέλες ότι ψάχνανε και δεν τα βρίσκανε. Οπότε επειδή τα βρήκα, λέω πάρτα τώρα. Γιατί δεν θα τα βρεις. Πάνε και αυτά. Και πάμε τώρα να σας δείξω ένα haul. Ήδη μιλάω 6 λεπτά, ωραία. Και έχουμε να δούμε και στολισμό. Θα σας δείξω κάποια πράγματα που πήρα από τον Dior της αδερφής μου και αυτό έχω πάρει. Τώρα που σηκώθηκα, αλλά αυτό εντάξει το έχω μέρες είναι η αλήθεια. Αυτά τα πήρα χθες. Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Instagram, θα έχετε δει σίγουρα όσες παρακολουθείτε Reels και σας βγάζει βιντεάκια από διάφορα καταστήματα, ότι είναι το ριγέ πάρα πολύ της μόδας. Πάρα πολύ της μόδας, το κατάλαβα ότι το ριγέ θα είναι μόδα, με το που είδα και τη Meghan Markle να φοράει ένα ριγέ φόραμα το καλοκαίρι. Και πήρα αυτήν εδώ τη ζακέτα, την οποία αυτή την έχω δείξει και στο Instagram, είναι η αλήθεια και δεν ξέρω αν θα... αν θα τη βρείτε τώρα, ελπίζω να υπάρχει, να έχει μείνει. Μου αρέσουν τα κουμπιά της πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Και επέλεξα να πάρω από τις ζακετούλες που είχε αυτήν εδώ, πολύ ωραία και πολύ απαλή. Επίσης άλλο ένα ριγέ, όλα ριγέ είναι όσο έχω πάρει. Αυτό εδώ, το τέλειο πλεκτό, το οποίο κοιτάξτε τρελή λεπτομέρεια εδώ. Ξέρετε ότι μένα μου αρέσουν αυτά τα κουμπάκια. Και πέρα από τα κουμπάκια κάνει και τέλεια καμπάνα στο μανίκι και πέφτει πολύ ωραία. Και είναι έτσι και ψηλό εδώ στο λαιμό. Και αυτό πήρα. Και επίσης πάλι ριγέ, επέλεξα τελικά να κρατήσω αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο έχει και τις χρυσές αυτές λεπτομέρειες. Και θα είναι τέλειο τώρα αυτούς τους δύο μήνες. Πάμε τώρα να σας δείξω κάποια πράγματα που πήρα για τον Αλέξανδρο από Ζάρα. Λοιπόν, του πήρα κάποια φουτεράκια για να έχει τώρα που θα αρχίσει λίγο να δροσίζει ο καιρός. Κοιτάξτε μέσα πώς είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι fleece και πρέπει να είναι πολύ ζεστούλη. Και πίσω γράφει Always on top, New York. Έχει την πόλη στη Νέα Υόρκη. Σου το πήρα γιατί έχει και ένα αυτοκίνητο κάπου εδώ. Και ο Αλέξανδρος με οτιδήποτε έχει αυτοκίνητο, τρελαινόμαστε. Του πήρα κάτι έτσι λίγο πιο λεπτούλη. Για τώρα, για αυτές τις μέρες, επειδή ήθελα άλλο ένα να έχουμε έτσι, γιατί τον έχω πλινεβάλε, επειδή έχουμε το στεγνοτήριο, τα έχω λίγο έτσι πλινεβάλε. Και κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, και έχει και πίσω αυτά. Πήγα να βγάλω το μάτι μου με το ταμπελάκι. Πολύ όμορφο. Πεσάει το μάτι μου πάνω σε αυτό εδώ το σετ και με το που είδα τη μέση, κατάλαβα κατευθείαν ότι μιλάμε για λάστιχο. Και εμείς αυτά θέλουμε. Και αυτό εδώ είναι και μακρύ. Και έχει και λάστιχο στη μέση και είμαι σίγουρη ότι θα του κάνει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή φαίνεται με το μάτι πλέον έχω αρχίσει και τον κόβο τον Αλέξανδρο. Και του πήρα αυτό εδώ το οποίο έχει και αυτό μέσα, ένα λίγο πιο ελαφρύ φλίς, αλλά έχει. Και του πήρα και το από πάνω, να το φοράμε είτε μαζί είτε με ένα απλό μονόχρωμο παντελόνι. Κοιτάξτε φλίς, ωραίο. Το πάνω έχει πιο πολύ φλίς από το κάτω και αυτό έτσι ομορφούλικο. Και επίσης άλλο ένα φουτεράκι που του πήρα, πάλι με φλίς μέσα, είναι αυτό εδώ. Και μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα του. Πάρα πολύ το χρώμα του. Θα του πηγαίνει γιατί είναι έτσι και ξανθούλης. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω να δω τι θα μαγειρέψω. Θα σας πάρω εννοείται μαζί μου να δούμε και χριστουγεννιάτικες εικόνες. Να σας δείξω εκεί πέρα και τα... στα Eco-Deco θα πάμε. Όπου είναι full χριστουγεννιάτικα. Έχω περάσει απ' έξω και έχω δει τι γίνεται. Είναι τα Χριστούγεννα όλα μαζεμένα μέσα στο μαγαζί τους. Οπότε θα πάω να τα πάρω. Να σας πάρω μαζί να δούμε εικόνες και μετά να δούμε αν καταφέρουμε να κάνουμε το viral video του TikTok. Και εσύ θα έρθεις, εννοείται γλυκούλη μου. Και ο μπαμπάς θα έρθει. Το αγοράκι μου ταλαιπωρήθηκε, παιδιά. Να μην κουλήσει άλλο παιδάκι κοξάκι. Ποτέ. Φακές σήμερα το μενού. Αυτό είπαμε εδώ πέρα, αποφασίσαμε με τον Αλέξανδρο. Να φάμε φακές, ωραίες, εύκολες και γρήγορες, να σας πω και την αλήθεια. Τώρα περιμένω να πάρουν την πρώτη βράση, να βράσουν έτσι για 2-3 λεπτά, να αλλάξω νερό. Γιατί εγώ μετά ως πήρα δεν τα πάω καλά και αν δεν το κάνω αυτό. Δεν πάει καλά.
Γιατί δεν έχουμε φως, καλέ, μας κάει και η λάμπα. Α, όχι. Εδώ το έχω προσωρινά, μέχρι να μπει εδώ, να με βοηθήσει κάποιος, γιατί θα χρειαστεί λογικά. Κοιτάξτε, έχουμε και καθρέφτη. Θα χρειαστεί λογικά να κάνουμε τρύπες στον τοίχο με ούπα. Και δεν είμαι για τρυπάνι, έχω κάνει και με τρυπάνι, αλλά δεν είμαι και καλύτερη σε αυτό, ενώ μια προκίτσα μπορώ να τη βάλω με επιτυχία. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν οι φακές, θα καθίσω λίγο εδώ τώρα να ξεκινήσω να επεξεργάζομαι αυτό το βίντεο, γιατί αύριο πρέπει να ανέβει σε εσάς. Και επειδή το βράδυ θα γίνει αυτό που σας είπα με το στόλισμα, όχι όλο, ξέρετε τι θέλω να προσπαθήσω, θέλω να προσπαθήσουμε σήμερα να βάλουμε τα λαμπάκια για αρχή, να στηθεί το δέντρο, αν θα μπει στη μέση, δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω πώς θα γίνει φέτος, να μπουν οι γυρλάντες, να στολίσω και εδώ έτσι όπου αλλού και το στόλισμα του δέντρου, δηλαδή τα στολίδια του δέντρου, να μπουν αύριο, Σάββατο. Αλέξανδρε, θα σου πέσει το πιάτο, αγάπη μου. Και μόλις συνέβη αυτό, το ωραίο, πού θα το μαζέψεις τώρα? Μαζεύτηκανένας. Μαζεύσαμε και την τυρόπιτα του Αλέξανδρου από το πάτωμα. Κάθεσε τώρα ρε παιδιά να φτιάξω το βίντεο. Έχω πει την λέξη οπότε μπορεί και 50 φορές, δεν έχω μετρήσει. Δηλαδή εκεί πέρα που σας κάνω το haul στην αρχή του βίντεο, έχω πει οπότε δεν ξέρω πόσες φορές. Και το κάνω σε πάρα πολλά βίντεο αυτό. Με το λοιπόν και το οπότε. Λοιπόν και οπότε. Δεν ξέρω γιατί το κάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είπαμε. Τι έχω σκεφτεί. Δεν σας τελείωσα. Έχω σκεφτεί σήμερα να στήσουμε το δέντρο, να δούμε να καταφέρουμε το viral δεντράκι. Να κάνουμε όσα άλλα περισσότερα μπορούμε και να αφήσουμε για αύριο τον στολισμό, για να είμαστε και πιο ξεκούραστοι. Και να πάρω, σκέφτηκα, λίγο αρνάκι από το κρεοπωλείο και να ψήσουμε λίγο αρνάκι στο φούρνο με πατατούλες, baby. Να κάνουμε αυτό που κάνουμε το μέλι, τη συνταγή με το μέλι. Και αφού στολίσουμε, να καθίσουμε και να φάμε ωραία και καλά, για να είμαστε έτσι λίγο πιο ξεκούραστοι, να μην είμαστε κουρασμένοι και δεν το ευχαριστιόμαστε, γιατί όπως και να έχει ο στολισμός, λίγο σε κουράζει, ειδικά αν θες να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι έχουμε σκεφτεί να κάνουμε και τέλος πάντων θα κάνουμε αυτά που πρέπει και σιγά σιγά θα προσθέτω εγώ αυτά που θέλω. Μόλις φτάσαμε και δεν φαντάζεστε τι γίνεται μέσα. Θέλω να βάλω τα κλάματα, τη χαρά μου. Ελάτε. Λοιπόν, δείτε εδώ δέντρο, ωραίο. Μ' αρέσουν και τα χιονισμένα, αλλά φέτος σας έδειξα τι θέλω να κάνω, οπότε. Παιδιά, σοκ. Έχει παντού Χριστούγεννα. Και κοιτάξτε εδώ, με το που μπαίνεις μέσα, έχουν φτιάξει ένα χριστουγεννιάτικο χωριό τέλειο. Τεράστιο. Εδώ δείτε. Πω, πω, δεν μπορώ. Τέλεια, μακάρι να είχα χώρο να έφτιαχνα και ένα χριστουγεννιάτικο χωριό. Εδώ δείτε αυτό πόσο ωραίο είναι. Δεν μπορώ να πια. Και αυτό εδώ. Πόπο, όλο γύρω γύρω είναι. Θα σας πω ότι φέτος έχουν έρθει στο κατάστημα καλάθια. Αυτό είναι το καλάθι που είχα εγώ τις προηγούμενες χρονιές και είχε γίνει χαμός και θα δείτε και στο σημερινό βίντεο. Και το έχει μόνο στο κατάστημα από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Κοιτάξτε και αυτό τι ωραίο. Είναι τέλειο. Δείτε εδώ. Wow, παιδιά. Ακόμα και αυτό είναι ωραίο. Τον είχα δει και αυτό τον στολισμό στο site. Αλλά. Εντάξει, από κοντά είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν ξέρω, έχω μια αγάπη στα δέντρα που έχουν και το λίγο κόκκινο μέσα ή πολύ κόκκινο. Κοιτάξτε και στεφάνι, τεράστιο. Τα καλάθια τώρα που είναι αρχή, λάτε να πάρετε, γιατί δεν θα μείνει τίποτα. Πάρα πολύ ωραία είναι και αυτά. Εξαιρετικά. Και αυτά εδώ είναι υπέροχα. Σκεφτόμαι να πάρω και ένα τέτοιο για το δωμάτιό μας. Θα το δούμε. Κοιτάξτε εδώ τα αγγελάκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ, wow. Κοιτάξτε, εδώ έχει ένα δάσος με δέντρα. Έλα να δεις τι ωραίο που είναι. Wow. Κάντε από το δωμάτιο που είναι όλο με δέντρα και είναι σαν να είναι πραγματικά δάσος. Έχει ένα δωμάτιο να έρθεις να διαλέξεις τι λαμπάκια θέλεις. Να δεις το χρώμα. Θες με μπαταρίες, θες με καλώδιο, θες με... Κοιτάξτε εδώ. Τα πάντα και τα βλέπεις κατευθείαν. Christmas light, τάτσιε είναι νοτούμ σοκέ. Ορίκα μου του βονάν, βανάν, πίτσου βαλκιώτρο. And I wanna say goodnight, sweet dreams.
밤하늘에서도 내린 눈 속에 깊이 스며든 너의 그 빛보다도 따뜻한 건 없을 거야. 또 크리스마스 이브에 연인의 γύρισαμε στο σπίτι. Πιο αργά από ό,τι υπολογίζαμε, πραγματικά μπερδεύτηκα. Δεν ήξερα τι να πρωτοπάρω. Είναι όλα τόσο όμορφα που πραγματικά δεν ξέρεις τι να πάρεις. Και εδώ έχουμε ανοίξει το πρώτο μας το δεντράκι, το μικρό, το δεύτερο μας το δεντράκι και σε λίγο θα ανοίξουμε και το τρίτο το δεντράκι, το μεγάλο. Θα έχουμε τρία δεντράκια φέτος πάλι, όπως και πέρσι. Θα σας δείξω σήμερα μόνο το δέντρο, που θα προσπαθήσω να το κάνω το viral του TikTok και θέλω να πιστεύω ότι θα το πετύχω, αλλά ήθελα έτσι να σας δώσω και μια εικόνα. Θα έχουμε τρία δέντρα, ένα στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, ένα στο δικό μας και ένα εδώ. Εντάξει, ένα μικρούλι εδώ σίγουρα και κάποια άλλα πραγματάκια ωραία που θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Να το καλάθι με το οποίο είχε γίνει χαμός πέρσι και πρόπερσι, είναι η βάση του δέντρου. Παιδιά, σας λέω να ξέρετε ότι έχει λίγα τεμάχια μόνο στο κατάστημα. Τους ερώτησε και με ενημερώσανε γιατί πέρσι και πρόπερσι είχε γίνει πραγματικά χαμός με αυτό το καλάθι. Και φέτος, όχι αγάπη μου, και φέτος αποφάσισα να ρωτήσω για να ξέρω να σας πω. Να ξέρετε ότι υπάρχει όχι σε αυτό το χρώμα, σε δύο άλλα διαφορετικά και έχει πολύ λίγα τεμάχια μόνο στο κατάστημα. Οπότε ό,τι προλάβετε είναι. Εδώ με το δέντρο, λοιπόν, νομίζω ότι θα το καταφέρω το viral δέντρο. Γιατί ανάψαμε τα φωτάκια τώρα που το ενώσαμε. Είναι ένα δέντρο που έχει ενσωματωμένα φωτάκια επάνω. Απλά είναι σταθερά και για να πετύχω εγώ το glitter πήρα 400 λαμπάκια για να τα βάλουμε έτσι λίγο γύρω γύρω, να φέρετε λίγο αυτό το γκλιτερωτό. Επειδή το άναψα και το είδα με τα ενσωματωμένα τα λαμπάκια και είναι όνειρο, είναι παιδιά πραγματικά τα δέντρα με τα ενσωματωμένα τα λαμπάκια, αν ψάχνετε δέντρο τέτοιο πάρτε, σας το λέω τι να σας πω, γιατί τα έχουν βάλει τόσο ωραία πλεγμένα που φτάνουν τα λαμπάκια μέχρι άκρη άκρη και δεν κάνει αυτό το εφέ, το ζιγζάκ ή του φιδιού που όλοι κάνουμε ή το γύρω γύρω αυτό που έχουμε στα σπίτια μας. Είναι πολύ πιο ωραίο αυτό, θα το δείτε και αναμένω σε λίγο. Έχω καταενθουσιαστεί πώς και πώς τρέχω να το ανοίξω τώρα για να μπορέσουμε να βάλουμε και τα άλλα τα λαμπάκια και να το δούμε πώς θα είναι με το άλλο που θα κάνει το εφέ του glitter. Πήρα φωτάκια που έχει 8 προγράμματα για να διαλέξω ποιο είναι αυτό που μου κάνει για αυτό το εφέ. Και επίσης, αν ψάχνετε δέντρο, καταρχάς αυτό είχε έκπτωση. Οπότε μπείτε να ρίξετε μια ματιά, γιατί εγώ το βρήκα με έκπτωση το συγκεκριμένο δέντρο. Είχε 30% έκπτωση. Και μπείτε να δείτε, γιατί να διαλέξετε αυτό το δέντρο. Εγώ θα σας βάλω link του δέντρου. Και σας λέω, κοιτάξτε εδώ πέρα, μέχρι που φτάνει το φωτάκι βλέπετε, το λαμπάκι, μέχρι έξω-έξω. Και βλέπετε, επειδή έχει δύο ποιότητες πάνω, έχει αυτό και αυτό, το κάνει να φαίνεται πιο αληθινό. Και ήθελα ένα τέτοιο που να φαίνεται σαν ελατάκι, επειδή ήθελα έτσι να το κάνω με πουλάκια και να φαίνεται σαν να είναι σε, πώς το λένε, σε δάσος, σαν να είναι πραγματικό και να έχουν πάει τα πουλάκια πάνω, τα ξωτικά και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάω να το ανοίξω καλά-καλά-καλά, να το γεμίσω καλά-καλά-καλά, να έρθουμε να δούμε μαζί το τελικό αποτέλεσμα και δείτε λίγο τι όμορφο που είναι και το καλάθι του από κάτω, του ταιριάζει απίθανα. Εντάξει, δεν κρατιέμαι, χαμογελάνε και τα μουστάκια μου, έτσι, μόνο αυτό έχω να σας πω. Πανέτοιμο, δεν έχω λόγια. Έχει βγει πάρα πολύ ωραίο, έχει βγει πιο ωραίο από ό,τι περίμενα. Μοιάζει πάρα πολύ στο viral δέντρο. Η μόνη διαφορά είναι στο αναβοσβήμα, στα λαμπάκια, που αυτό αναβοσβήνει έτσι λίγο πιο αργά. Εντάξει, εγώ αυτή την τέτοια βρήκα, δεν είναι άσχημο, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και πραγματικά, αν ψάχνετε για δέντρο, αξίζει να πάρετε δέντρο με ενσωματωμένα λαμπάκια, γιατί τα έχουν πλέξει τόσο ωραία που κοιτάξτε πόσο έξω βγαίνουν. Βλέπετε, και φωτίζουν, δείτε εδώ πέρα, τα θύλα μέχρι πόσο έξω φωτίζουν. Και εμείς, όπως σας είπα, προσθέσαμε μία σειρά με 400 λαμπάκια. Το δέντρο από μόνο του είχε 700 πάνω, το 210 που έχουμε εμείς. Και πραγματικά αξίζει και αυτό που σας είπα, που τα ενσωματωμένα φωτάκια φαίνονται τέλεια, αλλά και τα δύο φύλλα. Η ποιότητα των δύο φύλλων είναι εξαιρετικότατη. Το κάνει το δέντρο να φαίνεται πολύ πιο αληθινό
Και ρίξτε του μια ματιά. Θα σας βάλω εγώ το link του από κάτω να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε πόσο έξω βγαίνουν τα λαμπάκια. Μετά έχω δει και ένα βιντεάκι στο οποίο μπορείς μόνος σου να τα τελείξεις γύρω-γύρω, αλλά νομίζω ότι θέλει πάρα πολλές σειρές λαμπάκια. Και πέρα του ότι θέλει πάρα πολλές σειρές λαμπάκια, δεν ξέρουμε τι ΔΕΗ μετά τι γίνεται. Ενώ εδώ είναι ενσωματωμένα μόνα τους προς τα έξω και βγαίνουν έτσι πιο ομοιόμορφα. Και εμείς βάλαμε απλά την κάτω βάση, τη μεσαία και την πάνω και απλά κουμπώσαμε τις παροχές του ρεύματος, πώς λέγονται, δεν θυμάμαι. Απλά τα βιδώσαμε και με το που το βάζεις στην πρίζα ανάβουν όλα τα λαμπάκια, λαμπάκια του δέντρου. Και μετά βάλαμε εμείς και τα δικά μας, τα οποία απλά αναβλέπετε είναι δύο και δεν χρειάζεται να έχεις 100 πρίζες και 100 καλώδια. Δεν ξέρω, νομίζω πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το φετινό μας δέντρο. Αύριο που θα στολιστεί και όλες θα δείξει περισσότερο. Τώρα και έτσι μου αρέσει εμένα να σας πω την αλήθεια, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Κοιτάξτε αυτό το εφέ που κάνει σαν glitter, το βλέπετε, αυτό ήθελα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα μένει να δούμε τι θα κάνουμε με το γραφείο, το οποίο είναι από εδώ. Στην αρχή το βάλαμε από εδώ, μετά το πήγαμε από εδώ. Τελικά δεν μας άρεσε, λέμε να το ξαναγυρίσουμε από εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το γραφείο, γιατί φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καμία σχέση με το περσινό, το οποίο ήταν το μισό και έμπαινε στη γωνίτσα εδώ άνετα. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, θα δούμε που μας βολεύει και μας αρέσει περισσότερο. Θα σας αφήσω με αυτή την ωραία τη θέα. Θα σας χαιρετήσω, εγώ αύριο θα ξαναπιάσω την κάμερα για να σας τραβήξω και το στόλισμα του δέντρου και του σπιτιού. Έχουμε βάλει ήδη και στο δωμάτιο του Αλέξανδρου το βεντράκι, αλλά θα τα δείτε στο επόμενο βιντεάκι αυτά. Απλά εγώ ήθελα να σας τραβήξω αυτό το βίντεο, να σας προλάβω, επειδή είμαι σίγουρη ότι θα έχετε δει όσες έχετε TikTok και Instagram το viral δέντρο και μπορεί και εσείς να το ψάχνετε, γιατί ξέρω ότι και εσείς έχετε πολύ αγάπη με τα Χριστούγεννα. Ήθελα έτσι να σας προλάβω να το δείτε και αν σας αρέσει μπορείτε να επιχειρήσετε να το κάνετε έτσι. Ή διαφορετικά μπορείτε να βρείτε τον άλλο τρόπο με τα πολλά λαμπάκια που το τυλίγουν γύρω γύρω. Παρ' όλα αυτά αυτό θα είναι μαζί μας φέτος. Και εγώ πολύ χαρούμενη, χαμογελάω όλη την ώρα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι το επόμενο Σάββατο.